Λοιπόν, έχουμε ορισμένα σχόλια γιατί έχουμε καιρό να διαβάσουμε και ήρθαν και αρκετά για να πούμε ορισμένα. Καταρχάς έστειλε ένας κύριος από την Τουρκία που λέει ότι είναι Έλληνας που ζει στην Τουρκία, εκτουρκισμένος, τέλος πάντων λέει. Θυμηθείτε ότι το Ισραήλ, η Αμερική, το Πακιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη και το Ιράν μας παρέχουν στην Τουρκία τεχνική, υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πληροφοριών. Αλλά δεν θέλουμε νέο πόλεμο μεταξύ των χωρών μας, Τουρκίας και Ελλάδας. Οι οικονομίες της Ελλάδας και της Τουρκίας παλεύουν με προβλήματα εδώ και χρόνια. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, εκπλήσουμε από τα παράπονα των ανθρώπων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Πρέπει να ξέρουμε ποιες παγκόσμιες ισορροπίες μας στρέφουν τον έναν εναντίον του άλλου. Ένας Έλληνας από την Τουρκία, λέει. Δεν έχει ένα όνομα εκεί, κωδικό, εν πάση περιπτώσει. Ο DS1650 απευθύνεται σε ένα άρθρο του, σε ένα βίντεο του Σταύρου που είναι στο δικό μου κανάλι. Κάνεις μεγάλο λάθος για τον Τραμπ. Να σου θυμίσω ότι αυτός ακύρωσε την πώληση των F-35 στην Τουρκία του φίλου σε εισαγωγικά Ερντογάν και τους πέταξε έξω από το πρόγραμμα παραγωγής τους, παρόλο που είχαν προκαταβάλει 2 δις δολάρια και χωρίς να τους δώσει πίσω ούτε cents. Αν θυμάσαι, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο επισκέφθηκε την Τουρκία, αρνήθηκε να συναντήσει οποιονδήποτε Τούρκο αξιωματούχο και μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι λάτρες της Ελλάδος και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επισκέφθηκαν μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τραμπ ήταν επίσης στο πλευρό μας όταν ο Σόιμπλε μας είχε στο κυνήγι. Όλα αυτά μπορώ να τα επιβεβαιώσω με τα αντίστοιχα links, συνδέσμους. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν η Τουρκία είχε πιάσει τον πάστορα, έναν πάστορα ο οποίος η Τουρκία έλεγε ότι έκανε κατασκοπία και βοηθούσε τους Κούρδους στη Σμύρνη, τον Μπράνσον, τον έβαλε φυλακή, τον καταδίκασε και ο Τραμπ είπε άστον να φύγει, ιδάλλως θα καταστρέψει την οικονομία σου. Έκανε, μου φαίνεται, μία ανάρτηση στο Twitter τότε και η Λίρα έχασε, δεν ξέρω, 20-30%. Δέχθηκε μία επίθεση η τουρκική οικονομία και ο Ερντογάν σε 24 ώρες άλλαξε τη δικαστική απόφαση, τη μετέτρεψε από φυλάκιση σε κατοίκο περιορισμό χωρίς απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ήρθε ένα αεροσκάφος από την Αμερική, παρέλαβε τον Μπράνσον, το μετέφερε στην Ουάσιγκτον και το δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Όμως είναι ο άνθρωπος, ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε στον Ερντογάν την άδεια να εισβάλλει στη Ροζάβα. Έκανε ένα τραγικό λάθος και διέταξε τους Αμερικανούς στρατιώτες να αποσυρθούν από τη Ροζάβα. Τότε παραιτήθηκε ο σύμβουλος ασφάλειας, ο Μπόλτον, μερική στρατηγή. Ήταν μία πράξη η οποία έκανε τεράστια ζημιά στα στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικής, αλλά και στην εικόνα της Αμερικής που φάνηκε να προδίδει συμμάχους με τους οποίους πολέμησαν επί τόσα χρόνια εναντίον του Ισλαμικού κράτους, τους Κούρδους δηλαδή. Και έδωσε την άδεια, απαχώρησαν πρώτα από τις περιοχές και τις κατέλαβαν οι Ρώσοι, τις έχουν μέχρι σήμερα, και μετά έδωσε και άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν σε μία περιοχή εκεί, στον Κύρε Σπί και το Σερεκάνιε, προδίδοντας τους Κούρδους. Άρα, και αυτά γιατί, διότι τον παρακάλεσε ο Ερντογάν. Υπήρχε και ένας πρέσβης εκεί, τον οποίον τον εξαγόρασαν οι Τούρκοι και δεν τον έχουν δικάσει οι Αμερικανοί. Δεν ψάχνετε λίγο τις λογαριασμούς του να δείτε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έκανε αυτά που λες, έκανε και τα άλλα όμως. Πρόδωσε τους Κούρδους για χάρη του φίλου του Ερντογάν. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την Ελλάδα. Ο Μπάμπης Μαρκουλής, σας ευχαριστούμε κύριε Καλυντερίδη, θα ήθελα να πω το εξής με ερωτήσεις απαντήσεις και με αφορμή την επένδυο 50 χρόνων από την εισβολή στην Κύπρο. Ποιος θα υποκινεί όλα αυτά, τα συμφέροντα. Ποιος έχει συμφέρον από τις γεωγραφικές μας θέσεις, το ΝΑΤΟ. Με ποιους είμαστε σε συμμαχία ιδεολογικά, πολιτικά, διπλωματικά, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ινδία, με όσα πληροφορούμαστε από εσάς και άλλους αναλυτές όπου διαβάζουν τη σκακέρα των εξελίξεων. Δεν θα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι, διότι είναι εκτεθειμένοι στην παγκόσμια κοινότητα, όσο του έρθει η στιγμή να πληρώσουν το νόμισμα. Εμείς οι πολίτες, γιατί πρέπει να ζούμε, είπε το φόβο κάποια σύραξη φανατισμένη. Είναι προφανές ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις μας θέλουν
να είμαστε υπό, και οι ίδιοι χρησιμοποιούν τον Τούρκο βάζοντάς τον να γαβγίζει. Γεωπολιτικά τους ενδιαφέρει η Ρωσία και η Κίνα. Τους εξυπηρετεί η ομότητα του Τούρκου να εισβάλλει, γιατί μόνο αυτό ξέρουν. Δεν τον αφήνουν όμως, διότι έτσι φαίνεται να είναι το παιχνίδι της έντασης και ελέγχου 200 χρόνια τώρα. Σκοπιανό τα ίδια, Αλβανία τα ίδια. Τεχνητές εντάσεις φανατισμού πολιτών, ώστε να πάμε για ανάφλιξη. Ασπίδες είμαστε να πολεμήσουμε, να χαθούν ζωές, ενώ αυτοί διασκεδάζουν στα πλούτη. Συγγνώμη για το μακροσκελές σχέδιο. Εντάξει, Μπάμπη, αλλά δεν. Η αλήθεια είναι μέρος της αλήθειας αυτό που γράφεις. Η Τουρκία έχει εθνική στρατηγική και επωφελείται από όλα αυτά. Δεν είναι όλα στημένα. Κάποιος φίλος, Κοντογιαΐκ, δεν έχει όνομα, και αναφέρεται, είπα ότι μακάρι να λειτουργούσε το εργοστάσιο του Φιλιππίδη στην Σταυρούπολη της Ξάνθης, και ας δούλευαν και μουσουλμάνοι. Δεν υπάρχουν στην περιοχή Τούρκοι. Στην περιοχή της Σταυρούπολης υπάρχουν μόνο πομακικά χωριά. Εδώ λέει να μην δουλεύει κανένας Τούρκος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Να δουλεύουν, στην προκειμένη περίπτωση θα δούλευαν πομάκι. Αλλά όταν αποκλείεις τους κατοίκους της Ροδόπης, της Ξάνθης, από την αγορά εργασίας, τότε είναι, πέφτουν στα χέρια των πρακτόρων της Τουρκίας και με ένα κατοστάρικο, με ένα διακοσάρι τους κάνουν πρακτορές τους. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Οι άνθρωποι αυτοί, αν, εννοώ οι μουσουλμάνοι της Θράκης, εάν διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό τους, είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της Τουρκίας να τους προσετεριστεί, και πραγματικά θέλω να το πιστέψετε, ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Μοντεκρίστο 21. Θα πω μια κουβέντα και θα ήθελα να την αντιληφθείτε όπως την εννοώ και όχι αρνητικά για εσάς, όχι για μένα εννοεί. Έχετε τόσο δίκιο που δεν βοηθάει σε τίποτα. Οι απεργαζόμενοι δόλια σχέδια θα συνεχίσουν να τα διαπράττουν. Οι δε πατριώτες και οι υπόλοιποι πολίτες ψάχνουν εν αγωνίως τρόπο να επιβιώσουν. Όσοι δε έχουν παιδιά, αντί να τα καμαρώνουν, προσπαθούν για να τα γλιτώσουν να τα στείλουν πολύ μα πολύ μακριά, εκτός Ελλάδας δηλαδή. Λέτε να μην ξέρουν όσοι ισοπαίδωσαν τις ζωές και τις ψυχές των Ελλήνων ότι ίγκηκε η ώρα να ταΐσουν πάλι τον εξανατολών Μινόταυρο. Παναγιώτης, 58 ετών, Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Εδώ υπάρχει, δεν έχει κωδική ονομασία, ένα αριθμό έχει δηλαδή. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για το όνειδο του 1974 που συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής, μια ιστορία ελληνικής και διεθνούς κατεσχήνης με την οποία ουδής πλέον ασχολείται. Το βρωμερό ευρωαμερικανικό κατεστημένο κατάφερε να παίξει το θλιβερό του παιχνίδι υπέρ της αενάου τουρκικής κτηνοδίας. Τα γελία ανθεληνικά καθεστώτα από το 1974 έως σήμερα, τι ακριβώς κατάφεραν? Ας μας απαντήσει κάποτε ο Πρωθυπουργεύων επί πενταετία, πώς προασπίζεται τα δικαιώματα του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Μήπως συνομιλώντας με εμφανή και αφανή τρόπο με το άθλιο ανδρίκελο του απέναντι μορφώματος, αυτό το άθλιο υποκείμενο είχε τη θρασίτητα να επιπλήξει τον Υπουργό Άμυνας Δένδια για τις δηλώσεις του. Αν αυτό δεν λέγεται κατάντια, πώς αλλιώς λέγεται? Απαντήσεις στα δημοσιεύματα του Αλ Τζαζίρα θα δοθούν για τα F-16 στην Ουκρανία. Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, πολιτική άνευ πολιτικής. Δεν τίθεται θέμα αδιαφορίας, αλλά προδοσίας. Ίσως κάποιοι κύκλοι προωθούν την ολοκλήρωση του αριστοργήματος σε εισαγωγικά του 1974 των στρατιωτικών και πολιτικών ταγών της χώρας. Τα επόμενα 50 έτη, τι άλλο θα δούμε όσοι θα υπάρχουμε? Πού να υπάρχουμε 50 χρόνια? Διαβάζομα θα πάμε. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα. Καλησπέρα, καλημέρα κύριε Καλλιτερίδη. Άκουσα την ανάλυσή σας για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Είμαι Κύπρια και με λύπη διαπίστωσα ότι δεν αναλύσει το πιο σημαντικό σημείο. Έχετε δίκιο, εγώ δεν το σκέφτηκα, αλλά γι' αυτό είπαμε, όταν σκεφτόμαστε πολύ, σκεφτόμαστε καλύτερα. Είπατε ότι δεν είπε τίποτα στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Όχι, κύριε Καλλιτερίδη. Είπε δύο λέξεις που αυτές κρύβουν όλη την αλήθεια της πολιτικής που εφαρμόζεται χρόνια τώρα, με τη βοήθεια των Κυπρίων και των πολιτικών και των Ελλαδιτών πολιτικών, φυσικά των Τούρκων και κυρίως των Άγγλων. Μία ηθαγένεια.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Καλλιτερίδη? Ποια θα είναι η ηθαγένεια? Η κυπριακή? Υπάρχει κυπριακή ηθαγένεια? Το ότι άλλαξε ο νόμος και η ηθαγένεια είναι ίδια με την υπηκοότητα πλέον νομικά, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Έχει πέσει όμως στα χαμηλά αυτή η τόσο σημαντική λεπτομέρεια. Ομολογώ, δεν το σκέφτηκα, θα σας πω μετά. Αυτή η φράση από το στόμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας προς την Κύπρο ήταν και η ταφόπλακα για τον ελληνισμό της Κύπρου. Ξεκάθαρα μας είπε ο ίδιος, ο κύριος αυτός, ότι διαχωρίζει η μάνα την κόρη. Η Ελλάδα δηλαδή την Κύπρο. Σου λέει, εσείς είστε Έλληνες ηθαγενείς, με ελληνική ηθαγένεια, άλλοι έχουν κυπριακή ηθαγένεια. Άρα δεν είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους, ασχέτως του αν υπάρχουν δύο κράτη. Ξεκάθαρα μας είπε ο κύριος ότι διαχωρίζει η μάνα την κόρη. Την απαρνείται επίσημα την Κύπρο. Το σχέδιο των Άγγλων που είναι γνωστό από τη δεκαετία του 50, δηλαδή τον αφελληνισμό του νησιού μας, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός με αυτές τις δύο λέξεις. Ναι, κύριε Καλλιτερίδη, είπε πολλά. Αυτό θα πάθει η Κύπρος, αυτό ακολουθεί και στην Ελλάδα. Σαν αναλυτής θα έπρεπε να φωνάζετε που τόλμησε να ξεστομίσει αυτές τις λέξεις και που τα τομάρια εδώ το έκαναν και αυτή γαργάρα. Οι λέξεις και το τι κρύβει πίσω τους έχουν μεγάλη σημασία. Λοιπόν, έχετε δίκιο, κυρία Χριστίνα. Παλιό είναι το έργο. Θυμάμαι σε μία ομιλία του κυρίου Κοτζιά, Υπουργού Εξωτερικών στη Βουλή, έκλεισε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στο κυπριακό έθνος και έδινε μηνύματα σε αυτούς που τον έβαλαν να το πει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Έχετε δίκιο. Πρέπει να βρεθεί λύση, μία υπηκοότητα κυπριακή, ηθαγένεια ελληνική και τουρκική. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί το ένωσαν? Για να δημιουργηθεί νεοπαγές κυπριακό έθνος και να σβήσει ο ελληνισμός από το νησί. Παλιά ιστορία. Έχετε δίκιο και ευχαριστούμε που το επισημάνατε και απολογούμε που δεν το εντόπισε. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Καλλιτερίδη. Γεώργιος Πύλιος, αυτός που στέλνει το μήνυμα. Αυτό ήρθε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μελετώντας τη συνθήκη της Λοζάνης, εντόπισα τα άρθρα που αναφέρονται και στην Κύπρο και ανάμεσα σε αυτά υπάρχει το άρθρο 21 που λέει τα εξής. Οι Τούρκοι υπήκοοι που διαμένουν κανονικά στην Κύπρο κατά την 5η Νοεμβρίου 1914 θα αποκτήσουν τη Βρετανική ηθαγένεια υπό τους όρους που καθορίζονται στον τοπικό νόμο και θα χάσουν την τουρκική. Οι Άγγλοι δεν τα αφήνουν στην τύχη αυτά. Αγγλική υπηκότητα, έφυγε η Τουρκία. Θα έχουν ωστόσο το δικαίωμα να επιλέξουν την τουρκική ηθαγένεια εντός 2 ετών από την έναρξη της ισχύως της παρούσας συνθήκης, της Λοζάνης δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψουν την Κύπρο εντός 12 μηνών από την επιλογή τους αυτή. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα πούνε: είμαι Τούρκος, άμα είσαι Τούρκος, σε 1 χρόνο έφυγες. Έφυγες! Οι Τούρκοι υπήκοοι που κατοικούν στην Κύπρο κατά την έναρξη ισχύως της παρούσας συνθήκης και οι οποίοι κατά την ημερομηνία αυτή έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης της Βρετανικής ηθαγένειας, κατόπιν ητήσεως που υποβάλλεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, θα χάσουν επίσης την τουρκική ηθαγένεια. Εξυπακούεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Βρετανική ηθαγένεια σε κατοίκους του νησιού οι οποίοι, όντας Τούρκοι υπήκοοι, είχαν προηγουμένως αποκτήσει άλλη ηθαγένεια χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε το παρακαλώ και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα ερωτήματα όμως είναι τα εξής, μας λέει ο κύριος Πύλιος. Αφού υπάρχει αυτό το άρθρο της συνθήκης της Λοζάνης, που αναγνωρίζει τόσο τη Βρετανική κυριαρχία, όσο και την απεμπόληση του δικαιώματος να λέγονται Τούρκοι, οι συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου που ισχύουν, αφού κυριολεκτικά αναθεωρούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Οι συνθήκες Ρήγης και Λονδίνου πώς ισχύουν αφού κυριολεκτικά αναθεωρούν τη συνθήκη της Λοζάνης? Για να ισχύουν δεν θα έπρεπε να είχαν υπογραφεί από όλα τα μέρη της συνθήκης της Λοζάνης, αφού για να αναθεωρηθεί έστω και ένα άρθρο από μια διεθνή συνθήκη πρέπει να το υπογράψουν όλα τα μέρη που ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης? Περιμένω την απάντηση σας, κύριος Πύλιος. Καταρχάς δεν το ξέρω το θέμα, θα ρωτήσω. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ακόμα και το γεγονός ότι οι Βρετανοί ξαναέβαλαν την Τουρκία στο Κυπριακό, αφού με τη συνθήκη της Λοζάνης η Τουρκία είχε παραιτηθεί από τα δικαιώματά της, και αυτό δεν είναι μια παραβίαση ή αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης?
συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου, που ξαναβάζουν την Τουρκία στο παιχνίδι αφού είχε βγει. Και αυτές, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα διεθνούς νομιμότητας. Θα ρωτήσω έναν, το Συρίγο μάλλον, αν τον βρω, να μας απαντήσει.